Επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τα ρεπορτάζ που έχονται από τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με τις εκτόσεις, καθώς ήδη διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου για το καλοκαίρι, για το οποίο βέβαια οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι αρκετά υψηλά. Στην αγορά του Ναβαρίνου, ο εμπορικός κόσμος εκφράζει την πεποίθηση ότι εκτός είναι μια ελπίδα για αύξηση του τζίρου, κυρίως με την κίνηση και των επισκεπτών που έρχονται από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα πεσμένη καταγράφεται η κίνηση στα καταστήματα στην πλατεία Ναβαρίνου. Μάλιστα, η πτώση φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, ξεκίνησε από πολύ νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Το γεγονός αυτό θεωρούν πως οφείλεται στις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και στην έλλειψη χρημάτων από τον κόσμο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η κίνησή μας έχει πέσει, έχει πέσει ο τουρισμός μας. Δεν έχουμε την ίδια όπως πέρσι. Οπότε παλεύουμε όλοι μας. Δράμα. Για ποιο λόγο, πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε? Εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι, από τις εκλογές, τις δημοτικές και μετά... Σταμάτησαν τα πάντα. Τα πάντα. Επηρεάσαν οι εκλογές, πιστεύετε? Νομίζω, ναι, πάντα επηρεάζουν. Αρνητικά, βέβαια. Δεν ξέρω, είναι η ψυχολογία της αγοράς, φύγει το κόσμος. Έχουμε ταμεία Αυγούστου, που δεν έχει μείνει η ψυχή, ας πούμε, μέχρι τώρα. Καταρχήν είναι περίοδος αδειών. Φεύγει ο κόσμος. Από τις 10 και μετά πάντα έχουμε αυτή την πτώση. Βέβαια φέτος την είχαμε από τον Ιούνιο. Τώρα λόγω εκλογών εγώ πιστεύω γίνεται αυτό, γιατί εγώ είμαι 9 χρόνια εδώ. Δεν έχει καθόλου δουλειά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ήσυχα. Οφείλετε, πιστεύεις αυτό? Μένουμε από τους τουρίστες μόνο. Μακάρι με αυτούς να κινηθεί λίγο η αγορά. Πού οφείλεται αυτό? Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει ρευστό. Για κάποιους από τους καταστηματάρχες, οι εκπτώσεις εν μέσω καλοκαιριού αποτελούν τη μοναδική ελπίδα για να αυξηθεί η κίνηση στα καταστήματά τους. Ενώ για άλλους πάλι, οι εκπτώσεις δεν θα παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Υπάρχει πτώση φοβερή όμως. Η κοιλιά γίνεται πάντα Ιούλιο. Πού οφείλεται αυτό? Οι περισσότεροι γιατί λείπουν. Τώρα ήταν και οι εκλογές, λίγο φοβηθήκαν. Αλλά από σήμερα που αλλάζουν οι τιμές, πιστεύω θα πάει καλύτερα. Τόσο θα βοηθήσουν, πιστεύετε? Όχι. Ποιο λόγο? Γιατί φεύγουν. Δηλαδή, εμείς εδώ δουλεύουμε με τους φοιτητές. Με αυτό φεύγουν τα παιδιά. Οπότε η τουριστική περίοδος που έρχεται είναι κενή η Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω ότι εκτός γίνονται για τα μεγάλα καταστήματα. Και αυτούς βοηθάνε και αυτούς εξυπηρετούν. Ελπίζουμε να βοηθήσουν, αν και τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να πέφτει η δουλειά, ακόμη και την περίοδο των εκπτώσεων. Πού οφείλετε, πιστεύετε αυτό? Στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει πολυπλοκότητα σε τίποτα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα. Τώρα είναι η περίοδος, θα έρθει το ΕΦΚΑ, είναι η εφορία. Και λίγο διακοπές, κανένα Σαββατοκύριακο, που και αυτά σπάνια, έτσι, περισσότερος κόσμος φεύγει τις Κυριακές. Οπότε. Σε τι βαθμό έχει πέσει η κίνηση? Τουλάχιστον ένα 25%, όχι, σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Τα καταστήματα στην πλατεία Ναβαρίνου στηρίζονται αρκετά στους φοιτητές, αλλά και στον τουρισμό της πόλης. Από τη μία η φυγή των φοιτητών και από την άλλη οι εκλογές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι. Πάντως, προσδοκίες για αύξηση του τζίρου εκφράζουν όλοι οι επαγγελματίες σε κάθε εμπορική γωνιά της Θεσσαλονίκης και στην Κατερίνη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Η εικόνα είναι ακριβώς ίδια. Εκεί, βέβαια, διαφέρει το γεγονός ότι πρόκειται για μια καθαρά τουριστική περιοχή, παρόλο που η αγορά της Κατερίνης τροφοδοτείται και φυσικά από τους κατοίκους της πόλης. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι γεγονός και η αγορά γέμισε από καταναλωτές που κοιτούν τις βιτρίνες των καταστημάτων, έτοιμοι να αγοράσουν μόλις εντοπίσουν κάτι καλό και σε συμφέρουσα τιμή. Έρευνα αγοράς. Αν φαίνονται εντάξει. Ακόμη δεν έχουν αρχίσει επίσημα οι εκτόσεις, αλλά προς το παρόν τα καταστήματα που ήδη έχουν βγάλει κάποιες τιμές. Κάτι θα πάρουμε τώρα για το καλοκαίρι, αλλά θα ψάξουμε. Αυτό. Κάνετε μια έρευνα αγοράς. Ναι, μια έρευνα αγοράς πρώτα και μετά κάτι άμα μας αρέσει κάτι. Βέβαια ψωνίζω πάντα χωρίς εκτόσεις, γιατί πάντα καλά τα κομμάτια τα μαζεύουν, έχω την εντύπωση. Και όταν θέλω να πάω να ψωνίσω με τις εκτόσεις, τα πάω αρχές εκτόσεις. Τα πάω αρχές εκτόσεις για να πάρω αυτό που θέλω. Ό,τι αφορά προτιμάτε εδώ την αγορά της Κατερίνης? Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή η αγορά.
Οι εκτόσεις πώς βλέπετε, θα αγοράσετε κάτι? Ναι, βέβαια. Εφόσον οι εκτόσεις είναι με 50%, σίγουρα. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους περιμένουν αύξηση του τζίρου τους, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κώστα Ρέχα, προηγήθηκε ένα πολύ κακό εξάμηνο για την αγορά. Λουκέτα δεν υπήρξαν, όμως δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον ίδιο, να συμβεί από το φθινόπωρο. Η κίνηση φαίνεται ότι είναι αρκετά καλή, είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είναι λογικό, είναι η έναρξη των εκτόσεων. Αλλά ευελπιστούμε και ελπίζουμε να τουλάχιστον συνεχίσει αυτή η κίνηση, διότι ερχόμαστε από ένα πολύ δύσκολο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, για την αγορά γενικότερα. Και ευελπιστούμε τώρα με την. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και με την έναρξη των εκτόσεων, πραγματικά να έχουμε τα αποτελέσματα και να φανούν αυτά στα ταμεία μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Γιατί, όπως είπα, ερχόμαστε από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Λουκέτα, δεν είχαμε πολλά ακόμη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το διάστημα, το εξάμηνο του 19, το πρώτο 19. Αλλά το κακό είναι, από ό,τι φαίνεται, από το φθινόπωρο και μετά θα έχουμε κάποια αύξηση έτσι, λουκέτων. Είναι νοτρή η εικόνα ακόμα. Ίσως είναι από τις εκλογές ή είναι κάπου τη ζέστα. Φοβούνται να βγουν έξω. Βγαίνουν λίγο το πρωί και μετά μάλλον τρέχουν στις θάλασσες, αλλά ούτε και στις θάλασσες. Και εκεί έχει πολύ ζέστα. Η αγορά της Κατερίνης βλέπω λίγο αισιοδοξία και ενδιαφέρον για τις εκτόσεις, μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε πολύ καλά, δεν ξέρουμε πώς θα πάει αργότερα. Η αγορά της Κατερίνης στηρίζεται από τους καταναλωτές της Πιερίας, τους Έλληνες μετανάστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο το καλοκαίρι την πατρίδα τους, αλλά και από τους τουρίστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τα Βαλκάνια και είναι χαμηλής οικονομικής δυνατότητας. Η αγορά της πόλης μας έχει μια άλλη διαμορφία, είναι στα θετικά της, ότι έχουμε εκτός από τον τουρισμό, ο οποίος αυτός που είναι με τα χαμηλά εισοδήματα. Ό,τι μπορεί συνεισφέρει και αυτό από την πλευρά του στην αγορά μας, αλλά είναι και ένα άλλο σημαντικός παράγοντας, είναι ότι έχουμε πολύ κόσμο, μετανάστες από την περιοχή μας, όπου αυτοί καλοκαίρι που ζουν στη Γερμανία ή σε άλλες περιοχές, Αμερική ακόμη, όπου το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, επισκέπτονται την πόλη μας και σίγουρα και την αγορά μας. Η δουλειά από το Πάσχα και μετά δεν έχει πατώσει πάρα πολύ, που λέμε έτσι. Τζαμπανίκια δεν είμαι στο πεζόδρομο. Γενικά είναι Ιούνιος-Ιούλιος, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ας ελπίσουμε να πάει τώρα λίγο να κινηθεί με τους Έλληνες μετανάστες. Ο τουρισμός που έχουμε είναι φτωχός. Δόξα τω Θεώ, καλά. Υπάρχουν μέρες που υπάρχει πολύ ένταση στην κίνηση. Βέβαια υπάρχουν και ημερούλες που ο κόσμος φυσικά απολαμβάνει τη ζέστη, τη βόλτα του. Αλλά θεωρούμε ότι είναι όλα εντάξει. Ξεκίνησε μια περίοδος εκτόσεων. Τι προσδοκάτε? Πάνω απ' όλα, ναι, σίγουρα. Οι εκτόσεις είναι πάντα λίγο έτσι μια ανάσα για τον κόσμο. Αλλά ακόμα και για εμάς. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα, ο κόσμος χαίρεται που βλέπει καλύτερες τιμούλες. Οπότε όλα αυτά συμβάλλουν σε μια καλύτερη απόδοση γενικότερα για την πόλη μας. Κάθε χρόνο ο κόσμος τις περιμένει τις εκτόσεις, όπως και φέτος. Βέβαια, είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα, είναι λίγο νωρίς. Περιμένουμε το απόγευμα πολύ δουλίτσα, γιατί χθες έκανε και πάρα πολύ ζέστη. Ίσως την πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Όλα θα πάνε καλά. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Καλές πρακτικές τώρα στη διαχείριση του νερού και συγκεκριμένα στη διαχείριση του νερού σε επιχειρήσεις είχε να επιδείξει η μερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και την οποία παρακολούθησαν αρκετοί εκπρόσωποι και μέλη επιχειρήσεων. Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας που υλοποιήθηκε από την Παλμός Ανάλυση σχετικά με τη χρήση του νερού σε τουριστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ενώ εκπρόσωποι της ΕΙΑΘ ΑΕ, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αηφόρου Τουρισμού Περιοχής Μεσογείου και επιχειρήσεων παρουσίασαν τις προτάσεις τους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Το έργο Best You, με ομάδες στόχου τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, επιθυμεί να ενημερώσει και να προωθήσει καλές πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους. Προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι ο δρόμος είναι σχεδόν ένας και ο δρόμος αφορά το ότι θα πρέπει ο προορισμός πρώτον να μπορεί να είναι διαχειρίσιμος, δηλαδή κάποιος να μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά όχι απλά να το διαχειριστεί, να πρέπει να το διαχειριστεί αηφορικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει κανόνες στο πώς αυτή η διαχείριση ενός προορισμού μπορεί να γίνει. Ποιοι είναι οι κανόνες? Και γιατί είναι εκεί? Οι κανόνες μπαίνουν μέσα από κριτήρια.
Εμείς παρέχουμε τα κριτήρια αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε ο φορέας ο οποίος ουσιαστικά πιστοποιεί μια μεγάλη διαδικασία από φορείς οι οποίοι εξυπηρετούν στο τέλος της ημέρας και τον ξενοδόχο και τον μικρό γραφείο ή το μεγάλο γραφείο τουριστικό. Άρα λοιπόν, πρώτο κομμάτι είναι η διαχείριση. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, είτε αφορούν το περιβάλλον, είτε την ποιότητα, είτε την ενέργεια. Το καλό με τα συστήματα αυτά είναι ότι ξεκινάνε το σημείο μηδέν, η βάση τους για να μπορέσουν να εφαρμοστούν, είναι η κάλυψη των νομικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων. Δηλαδή, δεν μπορείς να εφαρμόζεις ένα σύστημα αν είσαι παράνομος. Και δίνουν το κάτι παραπάνω. Δίνουν περισσότερο βάση στο κάτι παραπάνω, εκτός από την απλή κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων. Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η Ανατολική ΑΕ ανέπτυξε οδηγό καλών πρακτικών και πραγματοποίησε έρευνες κοινής γνώμης για τον τρόπο διαχείρισης του νερού. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση του νερού από τις επιχειρήσεις, η έρευνα έγινε σε 141 μεταποιητικές και 39 τουριστικές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αλλαγή κλίματος για το επόμενο θέμα μας. Μία προσιτή και κυρίως στη Θεσσαλονική ακτή είναι αυτή στους νέους επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού. Στην παραλία λοιπόν καταφεύγουν όσοι θέλουν να κάνουν μια σύντομη απόδραση για μια βουτιά δροσιάς, ενώ επίσης πάρα πολλοί είναι και οι Βαλκάνοι τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή και συγκεκριμένα την ακτή στους νέους επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού για να κάνουν τις διακοπές τους. Πρόταση για κοντινή απόδραση από την πόλη αποτελεί η περιοχή των νέων επιβατών, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Έχουμε πολύ ωραία θάλασσα, η θάλασσα έχει φτιάξει, το καλοκαίρι έχει αρχίσει. Από Αθήνα. Από Αθήνα είστε, ωραία. Πώς περνάτε? Ωραία. Καλά. Θεσσαλονίκη είναι το κάτι άλλο. Εδώ, στην παραλία σας. Εδώ, εντάξει. Ευχάριστα. Είναι όλα ευχάριστα. Πολύ ζέστη και σήμερα. Έχει ζέστη, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Περιμένουμε ακόμη περισσότερο. Ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια βουτίτσα γιατί είχαμε σκάσει στη Θεσσαλονίκη. Δροσιστήκαμε και όλα εδώ καλά. Είναι πολύ ωραία εδώ. Να, λίγο κίνηση είχε. Εντάξει, ταλαιπωρία, φτάσαμε. Φτάσετε εδώ, θάλασσα. Θάλασσα, ναι, ωραία είναι. Χαλαρά, εντάξει. Ζέστη, μια απόδραση. Πολύ ωραία. Περάστε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Ωραία. Με τη θάλασσα. Έχετε βουτήξει? Ναι, βουτήξαμε. Η θάλασσα πώς σας φαίνεται? Εντάξει, πολύ δροσερή, πολύ ωραία είναι. Είτε θέλει κάποιος να κάνει τον μπάνιο του στη θάλασσα, είτε να απολαύσει την βόλτα του, είτε να πιει τον καφέ του και να φάει τα ψάρια του, είτε να απολαύσει ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Οι νέοι επιβάτες είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Και έχουμε κόσμο από όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Έρχονται από παντού εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά είναι και ζεστή η θάλασσα δηλαδή. Μετά τις εξετάσεις ήρθαμε. Ναι, είναι και ζεστή, καλά είναι. Δεν είναι και πολύ κόσμο, οπότε μας μια χαρά. Εντάξει. Οι επαγγελματίες της περιοχής προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αναδείξουν το μέρος και να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Τώρα έχουν ανακοινωθεί ήδη, όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη νέα κυβέρνηση, τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τις γενικές και ειδικές γραμματείες των Υπουργείων, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε και ο Πρωθυπουργός και επέλεξε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα να πούμε ότι δύο από αυτά τα πρόσωπα προέρχονται από την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τους Αντώνη Οικονόμου και Γιώργο Καραγιάννη, που αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο πρώτος, ο Αντώνης Οικονόμου, και στο Υπουργείο Υποδομών, αντίστοιχα, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης. Αυτά όσον αφορά τους δύο εκ Θεσσαλονίκης γραμματείς. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν τα ονόματα λοιπόν των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική να δούμε τουλάχιστον μέχρι χθες ποια ήταν η εικόνα που παρουσίασε η Νέα Καλλικράτεια, μία από τις περιοχές που επλήγησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής από την φωνική θεομηνία της περασμένης Τετάρτης. Η διακοπή της ρευματοδότησης προκάλεσε πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις, κυρίως στις τουριστικές, στα καταστήματα αναψυχής και εστίασης.
Για 4 μέρες παρέμεινε στο σκοτάδι η Καλλικράτεια μετά τη φωνική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, τα συνεργεία μπόρεσαν τελικά να αποκαταστήσουν το μεγαλύτερο μέρος των βλαβών και έτσι μπόρεσαν να επαναφέρουν το ρεύμα στα περισσότερα από τα σπίτια. Από σήμερα το πρωί έχουμε. 4 μέρες δεν είχαμε, αλλά σήμερα έχουμε. Πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας είπαν ότι δεν έχει ρεύμα στις κολόνες. Τώρα στο του δρόμου το φωτισμό εννοείται, αυτό δεν έχει, αλλά εντάξει, αφού έχουμε στο σπίτι είμαστε ok. Και μερικά σπίτια που έχω ακούσει ακόμα ότι δεν έχουν ακόμα ρεύμα, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα αποκατασταθούν όλα. Εδώ είναι, έχουμε στη Γαλήνη πρόβλημα, έχει πρόβλημα τα Μουδανιά, έχουν πρόβλημα τα Ζεζόπολη χτες ήρθε. Εδώ σε ποιο σημείο δεν υπάρχει πρόβλημα? Στη Γαλήνη. Γαλήνη. Στην Καλλικράτεια. Μέσα στην Καλλικράτεια, εδώ πέρα βλέπω έχουμε ρεύμα. Εδώ εμείς από την Τρίτη δεν έχουμε. Πόσες μέρες δεν λειτουργούν οι λάμπες? Εδώ, το λιγότερο 7-8 μέρες. Από τη μέρα που έγινε η καταστροφή, ουσιαστικά. Όχι, πιο μπροστά, και πιο μπροστά δύο μέρες. Δύο μέρες πιο μπροστά. Βέβαια. Βλέπω πολλά σπίτια δεν είχαν ρεύμα εδώ στην περιοχή. Πόσες μέρες έχει? Να σας πω ειλικρινά, εγώ τώρα τρεις μέρες που είναι η ιστορία αυτή, μαθαίνω εδώ πέρα πάνω ότι ρημάξανε όλα. Ο αέρας αυτό δεν ήταν αέρας, ήταν καταστροφή. Δηλαδή. Και πάνω από εσάς εδώ πέρα δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει, αλλά ποιος θέλει. Μπορεί το ρεύμα να επανήλθε στα περισσότερα σπίτια, όμως οι κεντρικοί δρόμοι και οι γειτονιές της Καλλικράτειας συνεχίζουν να παραμένουν στο σκοτάδι. Οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν οι κολόνες φωτισμού στους δρόμους δεν έχουν επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται με δυσκολία οι μετακινήσεις κυρίως των πεζών κατά τις νυχτερινές ώρες. Πολλές κολόνες φωτισμού όπως αυτή έχουν καταστραφεί από τη σφοδρή κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να μην έχει επανέλθει σε πολλά σημεία ακόμα το ρεύμα. Δεν έχει το κοινόχρηστο μόνο, δεν έχουμε. Οι δρόμοι δεν έχουν. Τα σπίτια έχουν από χθες το μεσημέρι, η ώρα 1 παρά 10 ήρθε. Ρεύμα δεν έχει, φίλε μου, κυρίως οι δρόμοι. Είναι σκοτεινά. Τα σπίτια από ό,τι έμαθα τα περισσότερα έχουν ρεύμα. Τώρα τελευταία, αποκαταστάθηκε σήμερα δηλαδή, χθες. Στα σπίτια ναι, χθες. Αλλά για τους δρόμους είναι σκοτεινά. Όλοι οι δρόμοι του χωριού. Πότε σας είπαν να φτιαχτεί, σας έχουν ενημερώσει? Από ό,τι έμαθα, από ό,τι είχα ακούσει, ρώτησα κιόλας, είπαν σε 4-5 εργάσιμες. Είπανε. Οπότε περιμένετε ακόμα. Ακριβώς. Αγριεύεται ο κόσμος, ξέρω εγώ. Ιδίως τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, φοβούνται. Εσύ έχετε ρεύμα στην περιοχή στο σπίτι σας, τώρα? Ναι, εδώ μένω, έχω. Έχω στο σπίτι, αλλά δεν έχουμε στο δρόμο εδώ. Κάτοικοι και καταστηματάρχες παλεύουν με το χρόνο ώστε να μπορέσουν να επιδιορθώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις ζημιές που άφησε πίσω τη συμφωνική κακοκαιρία, καθώς εν μέσω καλοκαιριού τους προκάλεσε σοβαρές οικονομικές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη τώρα διχασμένοι οι πολίτες όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών. Πώς θα λειτουργήσει ο ΑΣΤ, αν θα είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, δεν είναι το μείζον ζητούμενος όπως φαίνεται από τους πολίτες, οι οποίοι βέβαια ούτως ή άλλως κλείνουν προς το δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού. Αυτό που ζητούν όμως είναι φτηνές μετακινήσεις, προσιτή τιμή εισιτηρίου και σαφώς καλή εξυπηρέτηση με σύγχρονα λεωφορεία, που δεν παθαίνουν βλάβες και δεν αφήνουν τον κόσμο στο δρόμο. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πολλά έχουν γραφτεί και λεχθεί σχετικά με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ αποφάσισε να κρατικοποιήσει τον ΟΑΣΤ και να τον φέρει στη νέα εποχή του ΑΣΥΘ. Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους επιθυμούν από τη νέα κυβέρνηση να μην αλλάξει το καθεστώς και να διατηρήσει το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης δημόσιο, αλλά να το βελτιώσει με νέα σύγχρονα λεωφορεία και περισσότερα δρομολόγια. Να μείνει δημόσιος, αλλά να διοικείται καλύτερα. Γιατί δεν αξίζει πιστεύω να γίνει ιδιωτικό, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται το λεωφορείο. Αλλιώς πώς να πας από ένα μέρος σε ένα άλλο? Παραμείνει δημόσιος. Για ποιο λόγο? Καλύτερα είναι. Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα είναι καλά. Οπότε πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να τα αφήσει όπως είναι. Ναι. Δημόσιο να το κάνει, γιατί okay, οι άνθρωποι πρέπει όπου δεν μπορούν να. Που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν ταξί κάτι, πρέπει να υπάρχει κανένα δημόσιο μέτωπο. Πρέπει να το αφήσει δημόσιο, αλλά να βάλει. Να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες δεδομένου με τα εισιτήρια που πληρώνουμε, να αυξήσει τον έλεγχο, αλλά να βελτιώσει και τις συνθήκες. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι όπως είναι σήμερα ο ΑΣΤ δεν λειτουργεί σωστά και θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά και άλλοι που αυτό που τονίζουν είναι ότι απλά ο ΑΣΤ πρέπει να δουλέψει σωστά. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι για το καλύτερο για το πολίτη να μπορούμε να κάνουμε. Αν εξυπηρετεί τον κόσμο να αλλάξει, τότε εντάξει, τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρησιμοποιώ τόσο συχνά. Τη συγκοινωνία δεν τη χρησιμοποιώ τόσο συχνά.
Αν είναι να είναι σε κατάσταση άσχημη, ας περάσει οι ιδιώτες. Αν είναι να βελτιωθούν τα πράγματα με την καινούρια κυβέρνηση, ας μείνει στο δημόσιο. Δεν ξέρω δηλαδή ποια κατεύθυνση να πάρω ακριβώς. Να μπορεί να εκτελεί φθηνά και καλά δρομολόγια, να είμαι γεμάτο αυτοκίνητα, να υπάρχουν αυτοκίνητα, να περιμένεις μισή ώρα και τρία τέταρτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ νομίζω ότι όταν είναι, άμα είναι ιδιωτικός, λειτουργεί καλύτερα. Όπως όλα τα δημόσια γενικά στην Ελλάδα που δεν λειτουργούν ακριβώς όπως θα έπρεπε. Οπότε θεωρώ ότι η λύση είναι να γίνει ιδιωτικός. Θα το προτιμούσα ιδιωτικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει τίποτα, έχουν έλλειψη τα λεωφορεία, έτσι όπως μας λένε τουλάχιστον. Σύντομα πάντως αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Τα αιτήματα τώρα του κόσμου της Βέρειας αυτή τη φορά είναι τελείως διαφορετικά, καθώς ζητούν από τη νέα κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Εκεί είναι και τα ζητήματα που εντοπίζονται φυσικά όσον αφορά την συγκεκριμένη πόλη, την πόλη της Βέρειας της Σημαθίας. Οι πολίτες στις 7 Ιουλίου ψήφισαν αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, δίνοντας αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Από την αρχή, οι πολίτες δήλωναν ότι δεν θα δώσουν μεγάλη περίοδο χάριτο στη νέα κυβέρνηση και πως θα περιμένουν γρήγορα αποτελέσματα και εφαρμογή των υποσχεθέντων. Στην Ημαθία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή της χώρας, οι πολίτες επιθυμούν από τη νέα κυβέρνηση να ασχοληθεί ειδικότερα με τον πρωτογενή τομέα και να εφαρμόσει πολιτικές ανάπτυξης για τους αγρότες και τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να ανακτήσει η περιοχή τη θέση της στις εξαγωγές. Σε όλες τις καλλιέργειες, όλα, θέλετε υποτροφία σε όλα, είμαστε τελευταίοι. Από πρώτη γίναμε τελευταίοι. Πρέπει να ασχοληθεί η νέα κυβέρνηση με αυτό το πράγμα. Φυσικά. Πρωτογενής τομέας και άμα, από πού θα βρουν ανάπτυξη και τι. Οι αγρότες ανεβήκαν τα πετρέλαια, ανεβήκαν όλα αυτά. Το κόστος έχει ανέβει πολύ των αγροτών. Εντάξει, έχουν ζημίες, παράκέρδη. Και οι βουλευτές του νομού θα πρέπει να ενδιαφερθούν περισσότερο, να δώσει περισσότερο το στίγμα, να ενδιαφερθούν για να ανασάνει λίγο η οικονομία από τη φορολογία, η αγροτική οικονομία και να ανασάνει και η γενικότερη οικονομία της πόλης, γιατί στηριζόταν πολύ παλιά. Από παλιά δηλαδή, πολύ στα συγκεκριμένα ζητήματα, ναι. Εάν προωθηθούν τα προϊόντα κατάλληλα, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να έχουν καλύτερες τιμές, πολύ καλύτερες τιμές. Γιατί σήμερα οι τιμές που πληρώνονται από ό,τι ακούω οι αγρότες είναι ξεφτελιστικές. Δηλαδή με 18, 20, 25 και 30 λεπτά δεν παλεύεται. Έχουν 20, από ό,τι ακούω δηλαδή, έχουν 20 λεπτά κόστος παραγωγής. Για τον αγροτικό τομέα, τους εταιρισμούς, τις παραγωγές μας. Μας υποσχέθηκαν αναδιαθρώσεις και αναπαύσεις. Αυτά να κοιτάξουμε να κάνει. Ένας αγροτικός... Ναι. Όσο επί το πλείστον κινείται με αγροτικά προϊόντα. Πιο συστηματικές καλλιέργειες. Δηλαδή. Δηλαδή προϊόντα που να φεύγουν έξω. Να ενισχύσει δηλαδή τον αγροτικό τομέα εδώ πέρα στην περιοχή. Ακριβώς, ναι. Επιμόρφωση θέλει ο αγροτικός τομέας. Περισσότερο. Οι πολίτες ζητούν επίσης από την κυβέρνηση μείωση φορολογίας και ελάφρυνση των κατώτερων στρωμάτων και των επαγγελματιών. Για την ανάπτυξη, θα έλεγα εργοστάσια που κλείνουν. Είναι βασικό. Πρόσφατα έκλεισε τον Εστλέ. Η Εστλέ, ας πούμε, ήταν μια πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, η οποία πρόσφατα έκλεισε. Φύγαν τόσα παιδιά από εκεί. Οι οικογένειες τώρα μείνανε τα παιδιά ιστικά. Οικονομικό, γιατί ο κόσμος υποφέρει, εργασιακό, πάνω απ' όλα. Στην Βέρεια υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια. Ανεργία, πάρα πολύ. Τι λέτε αυτή η ανεργία εδώ πέρα στην Βέρεια? Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε όλα τα μαγαζιά. Εγώ προσωπικά, ο γιος μου έχει δύο ασφαλιστικά γραφεία. Πρέπει να πληρώσει 5.000 εφορία, τόσο είναι το κανονικό του και πρέπει να το πληρώσει. Αλλά πρέπει να δώσει και 5.000 προκαταβολή 100% για να έχει απόθεμο ο Τσίπρας 32 δις που έλεγε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση δουλεύει με φουλ τις μηχανές της. Το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Μην ξεχνάτε το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη μέχρι και αύριο. Οπότε καλό είναι να λαμβάνουμε πάντα τα μέτρα μας. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας αναλυτικά στις 9 στο κεντρικό μας δελτίο με το Σάκη Μόσχη. Η πολιτική επικαιρότητα στις 8.30 στις αναλύσεις με το Σάκη Μόσχη. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο Τετάρτη κοντά σας στις 5.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα και καλό σας βράδυ.